Καλωσορίζουμε όλες και όλους εσάς που συνδεθήκατε για να παρακολουθήσετε τον πρώτο αγώνα για τη νέα αυτή σεζόν. Αντιμέτωπες δύο ομάδες που έχουν πολλές ομοιότητες αλλά και αρκετές διαφορές. Σίγουρα όμως και για τις δύο, μία νίκη σήμερα θα αποτελέσει το ιδανικό σενάριο. Ένα ονειρεμένο ποδαρικό σε μία ξέφρενη κούρσα. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Μουριέλ. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Κέρδισε επάξια την μπάλα εκεί. Η άμυνα έκανε την κάφα της βέβαια, αλλά και ο επιτιθέμενος ήταν σε εγρήγορση και ενήργησε ταχύτατα. Μπάριος. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Η μπάλα στον Λουκακού. Πολύ καλή κίνηση. Όπως ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να σκοράρεις με την πλάτη προς το τέρμα. Δεν άντεξε στην πίεση εδώ. Εμπαπέ. Ξεκινάει η κόντρα. Εμπαπέ. Το δοκιμάζει. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Άλλη μία απόδειξη του πόσο δυνατή είναι η ομάδα στην κόντρα. Σάβιτς. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Εδώ κάνει επίδειξη τεχνικής. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Μπράβο, σπουδαία ενέργεια. Κατάφεραν και απέφυγαν τον γκολ. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος, νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Όχι, δεν ήταν πολύ καλή η πάσα. Μουριέλ. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Έξυπνη η πάσα του. Πάει για το γκολ. Μπράβο του. Δεν ήταν εύκολη η απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Τιάγκο Σίλβα. Είναι εδώ και απομακρύνει. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντεπιτεθεί τώρα. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Η μπάλα στον Λουκακού. Και σχέ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοηθού. Ο Παναθηναϊκός δεν χαρίζει κάστανα στον αντίπαλο. Αμήνεται πολύ σωστά. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Εξαπολύει ένα σούτ. Σάβιτς. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Μουριέλ! Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σούτ. Αυτές οι αντεπιθέσεις τους είναι πραγματικά φαρμακερές. Οι αντίπαλοι αμυντικοί πρέπει να προσέχουν πολύ. Η μπάλα στον Λουκακού. Άψογη κίνηση. Βιέιρα. Αμύνθηκε με σθένος εδώ και σταμάτησε τον αντίπαλο του. Και θα κόψει. Ό,τι και να κάνει αυτός,
Το κάνει πάρα πολύ. Λουκακού! Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Μπέκαμ ετοιμάζεται να το χτυπήσει. Καλή αμυντική προσπάθεια. Έχει πολύ χώρο μπροστά του. Δοκιμάζει ένα. Δεν ανησύχησε κανέναν. Μακρινή απόσταση. Ο Μουριέλ με την μπάλα. Καλή. Ωραίο σούτ. Φοβερή απόκρουση ο Τερ Στέγγεν. Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Σάβιτς την διώχνει μακριά. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο αν δεν προσέξεις. Και προσπαθεί να σουτάρει. Καλή σαν ιδέα, αλλά κακή σαν εκτέλεση. Η σκέψη του ήταν σωστή, γιατί είδε τον τερματοφύλακα λίγο εκτός. Αλλά το τελείωμα ήταν κακό. Ο Κεσχέ με την μπάλα. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Έτοιμος για το σούτ. Και η μπάλα είναι γκολ. Υπέροχη ενέργεια για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα συστήματά τους. Ψάχνουν για το λάθος, πιέζουν τον αντίπαλο και μόλις του πάρουν την μπάλα ξεχύνονται στην αντεπίθεση. Και από ό,τι φαίνεται αποδίδει. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ, γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Κατάφερε και την κράτησε. Κριστιάνο Ρονάλντο. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Και για άλλη μια φορά, ρεσιτάλ άμυνας. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Αυτή η μόμπιλε! Καλή προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε. Επινοήσεις σαν και αυτή εδώ την παλιά μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Η μπάλα στον Immobile. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Κάποιες εντυπώσεις από το πρώτο μέρος. Ο Παναθηναϊκός αξίζει το προβάδισμα στο σκορ. Ίσως να πρέπει να είναι και ευρύτερο αυτό αν σκεφτούμε πόσες ευκαιρίες έχασαν. Πάντως αν συνεχίσουν έτσι, η νίκη είναι στα χέρια τους. Το παιχνίδι είναι 1-0 μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ίσως θα έπρεπε να το δει σαν ένα ακόμα στο 0-0. Και φυσικά η εστίαση της ομάδας θα πρέπει να παραμείνει στο ψηλότερο επίπεδο. Οι Immobile αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Βγαίνει, είναι σε θέση. Ρονάλντο! Καλό διώξιμο. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Και σιέ! Ω, είναι φοβερός. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Άρνολτ είδε την κίτρινη κάρτα για την ανάμειξή του στην προηγούμενη φάση. Σε αυτή τη φάση εκτέθηκε η άμυνα. Δεν έκανε κάτι για να αποσοβήσει μια κατάσταση που από νωρίς φάνηκε δύσκολη. Ο Μπέκαμ με την μπάλα. Θα δοκιμάσει το πόδι του.
Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Προωθεί την μπάλα. Απίστευτο λάθος. Και είχε τόσους δικούς του εκεί μέσα. Συνεχίζει μόνος. Αυτός ο παίχτης έχει πολύ γερή κράση. Κάτι τέτοιες φάσεις είναι βούτυρο στο ψωμί του. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει πολύ σωστά το χώρο του κέντρου. Δεν αφήνει να περάσει κουνούπι. Άρνολντ. Θα επιχειρήσει τη μακρινή σέντρα και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Καλή μπαλιά. Η Arsenal εδώ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Σαν να έχουν ρίξει πολύ βάρος στην επίθεση. Ναι, αλλά θα πρέπει και να το υποστηρίξουν αυτό. Ο Μουριέλ με την μπάλα. Μυρίζει γκολ. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Ανέλαβε δράση ο τερματοφύλακας. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Σουτάρει με δύναμη. Μέσα. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Έχω την εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάλυπτε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Αυτό το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Λουκακού προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Λουκακού! Αν έμπαινε αυτό, θα ήταν τώρα 3-0 το σκορ. Προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε. Αν έμπαινε, η ομάδα του θα αποκτούσε διαφορά ασφαλείας. Επεμβαίνει και διώχνει μακριά. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο και τώρα σειρά τους να απειλήσουν. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Η πρόθεση του συμπαίκτη του ήταν καλή, αλλά τελικά δεν του έφτασε ποτέ η μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είχε καταλάβει πως δεν θα περνούσε η μπάλα. Δεν υπήρχε χώρος εκεί. Ψάχνει για γκολ. Ήταν πραγματική ρουκέτα. Ναι, αυτή είναι γκολ. Τώρα πια δεν υπάρχει αφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηφορικός για αυτούς. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν τα... Λουκακού! Πολύ άστοχο το σούτ του. Σαν να ζητάει συγγνώμη εδώ. Ξέρει πολύ καλά πως η κλίση του σώματός του ήταν εντελώς λάθος. Έτσι όπως μπήκε στην μπάλα, το σούτ δεν είχε καμία ελπίδα. Περνάει την μπάλα ψηλά, πάνω από τους αντιπάλους. Πολύ επικίνδυνη πάσα. Παίζει με τη φωτιά. Δεν βρήκε καθόλου τέρμα τελικά. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Λουκακού! Τεράστια ευκαιρία. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε.
Η Μόμπιλε προσπάθησε να τον σταματήσει και τα κατάφερε. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ο Μπέκαμ με την μπάλα. Θέλει να το βάλει. Αστόχησε στο σούτ. There will be 3 minutes added time. Μπέκαμ. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Εμπαπέ. Καλή ιδέα. Θα έχει τα τρεξίματα. Μουρία. Και να η κεφαλιά. Και άλλο γκολ. Αυτό θα πει άνεση. Όλα φαίνονται εύκολα πλέον. Ο Παναθηναϊκός. Ο διαιτής σφυρίζει τη